Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο εδώ από το ξενοδοχείο Intercontinental όπου διεξάγεται το συνέδριο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, το οποίο άνοιξε και με μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων εκείνο το οποίο σημείωσε είναι ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μόνη της και χρειάζεται συνεργασίες. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, είπε μάλιστα ότι δεν ήταν η μόνη πρόκληση η οποία αντιμετωπίστηκε από το ΝΑΤΟ, ενώ σημείωσε ότι η χώρα μας αποτελεί πυλώνα σταθερότητας τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος παραβρέθηκε εδώ στο συνέδριο, αναφέρθηκε και εκείνος στο Αφγανιστάν και στους κινδύνους που υπάρχουν από εδώ και στο εξής, με τις μεταναστευτικές ροές αλλά και με την τρομοκρατία η οποία πολλές φορές έχει περάσει από τα ζεστά αλλά πάντα ταραγμένα νερά της Μεσογείου, τα οποία χρειάζονται προστασία. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος Πλώρος, ο οποίος είναι και ο οικοδεσπότης, πρέπει να πούμε, σε αυτό το συνέδριο που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αναφέρθηκε στο Αφγανιστάν και είπε ότι πρέπει να έδειξαν αυτές οι εξελίξεις ότι λαμβάνονται πολύ γρήγορα αποφάσεις. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και εδώ πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Πάντα σεβόμενη τις σχέσεις της και τις συνεργαζόμενη και πάντα σεβόμενη το διεθνές δίκαιο. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ναύαρχος Μπάουερ, εκείνο το οποίο σημείωσε, καταρχήν ευχαρίστησε για την φιλοξενία και για ό,τι ζουν αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ, χρειαζόμαστε την Ενότη, χρειαζόμαστε την Αμερική για να σταθούν οι κοινές αξίες, τόνισε ο Ναύαρχος του ΝΑΤΟ εδώ από την Αθήνα. Σε